Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ανέκτησε μετά από μακρά διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων στις ενδιάμεσες εκλογές της 8ης Νοεμβρίου τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και κατά συνέπεια θα μπορούν να εμποδίζουν την κυβέρνηση Biden στην υλοποίηση του καταστροφικού για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον πλανήτη προγραμματός της. Οι Ρεπουμπλικανοί έχουν εξασφαλίσει τις απαιτούμενες 218 έδρες, ενώ απομένουν να κριθούν άλλες 6 για να γνωρίζουμε με ακρίβεια ποια θα είναι η πλειοψηφία τους. Εκεί όπου η κυβέρνηση Biden αναμένεται να δεχτεί το μεγαλύτερο πλήγμα είναι στην πολιτική της για το Ουκρανικό, μια πολιτική που έχει οδηγήσει τον κόσμο στα πρόθυρα ενός πυρηνικού πολέμου. Πριν μερικές ημέρες σε δημόσια ομιλία της, το κορυφαίο στέλεχος των Ρεπουμπλικανών, η βουλευτής της Τζόρτζια, Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, ξεκαθάρισε ότι από τη στιγμή που το Ρεπουμπλικανικό κόμμα θα πάρει τον έλεγχο του Κογκρέσου, δεν πρόκειται να σταλεί ούτε ένα σεν στην Ουκρανία. Η ίδια έγραψε συγκεκριμένα σε διαδοχικά μηνύματά της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter. Η επίθεση με πυράβλους που σκότωσε 2 αθώους ανθρώπους στην Πολωνία ήταν πιθανόν από την Ουκρανική αεράμινα. Πρέπει να σταματήσουμε να αφήνουμε τον Ζελένσκι να απαιτεί χρήματα και όπλα από τους φορολογούμενους των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ προσπαθεί να μας παρασύρει στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όχι άλλα χρήματα στην Ουκρανία. Είναι καιρός να τελειώσει αυτός ο πόλεμος και να απαιτήσουμε ειρήνη. Οι Ρεπουμπλικάνοι δεν πέτυχαν να πάρουν την πλειοψηφία και στη Γερουσία, αλλά επί της ουσίας πήραν την πλειοψηφία στις 35 έδρες που τέθηκαν στην εκλογική διαδικασία.